Arnos Online Education, online μελέτη για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για παιδιά, για παιδιά, για μαθητές, δασκάλους και γονείς. Συνεχίζουμε λοιπόν παιδιά με τη δεύτερη άσκηση από το τετράδιο εργασιών πάνω στο τρίτο επαναληπτικό κεφάλαιο, ένα απολαυστικό ντεμπούτο υπενθύμησης πάνω στα κλάσματα και τους κλασματικούς αριθμούς. Η δεύτερη άσκηση λοιπόν παιδιά από το τετράδιο εργασιών λέει το εξής. Να συμπληρώσεις λέει ό,τι λείπει. Βλέπετε εδώ παιδιά έχουμε κάποια κουτάκια τα οποία είναι κενά, δεν ξέρουμε τι αριθμός περιέχεται εδώ στα κενά. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά, ό,τι λείπει, ώστε να ισχύουν, λέει, να ισχύουν οι παρακάτω ισότητες. Όπου χρειάζεται να κάνεις απλοποίηση. Λοιπόν παιδιά, πηγαίνουμε στην πρώτη αν θέλετε επιλογή. Έχουμε το κλάσμα 4 πέμπτα και θέλουμε να το μετατρέψουμε σε ισοδύναμο, γι' αυτό μας έχει δώσει το ίσο, σε ισοδύναμο με παρανομαστή το 100. Λοιπόν παιδιά, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο κεφάλαιο και συγκεκριμένα παιδιά είχαμε αναφέρει σε ποιο κεφάλαιο Μαρία, για θύμισε το σε όλα τα παιδιά, το είχαμε πει παιδιά συγκεκριμένα στο κεφάλαιο το 16. Γι' αυτό παιδιά, όποιο παιδάκι δεν θυμάται αυτά που θα κάνουμε τώρα, θα πάτε με το καλό στα βιντεομαθήματα που έχουν κάνει οι δάσκαλοι για εσάς, στο κεφάλαιο 16, ισοδυναμία κλασμάτων και απλοποίηση κλασμάτων, και θα μελετήσετε παιδιά ένα προς ένα τα βιντεομαθήματα που έχουν κάνει οι δάσκαλοι σας, οι δάσκαλοι της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας Αρνός, για το βιβλίο του μαθητή και για το τετράδιο εργασιών. Είχαμε συζητήσει λοιπόν παιδιά τότε ότι για να δημιουργήσουμε ισοδύναμα κλασματάκια υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε πολλαπλασιάζοντας τον αριθμητή και τον παρανομαστή του κλάσματός μας με τον ίδιο αριθμό, όπως έχει κάνει εδώ, είτε διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρανομαστή του κλάσματός μας με τον ίδιο αριθμό, όπως έχει κάνει εδώ στο παραδειγματάκι. Στη δεύτερη περίπτωση που κάνουμε διαίρεση, δημιουργείται παιδιά κλασματάκι με μικρότερα νουμεράκια, με μικρότερους όρους. Αυτό λέγεται απλοποίηση. Το κάνουμε πιο απλό. Φυσικά, όταν ένα κλάσμα το απλοποιούμε πάρα πολύ, το φτάνουμε μέχρι ένα σημείο που το λέμε ανάγωγο, δηλαδή δεν απλοποιείται άλλο. Λοιπόν, αυτά είχαμε πει παιδιά τότε. Άρα το 5, για να γίνει παιδιά 100, τι έγινε, μεγάλωσε. Μεγάλωσε, δηλαδή τι πράξη, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Για να μεγαλώσει παιδιά, τι κάνα, πολλαπλασιασμό. Λοιπόν, από το 5 στο 100, με τι πολλαπλασιάσαμε. Αν ήταν από το 5 στο 10 θα λέγαμε επί 2, αλλά επειδή είναι εκατοντάδα είναι 5 επί 20. Παιδιά, 5 επί 20 πράγματι δεν κάνει 100, επί 20 λοιπόν. Λοιπόν παιδιά, επί 20 πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και τον αριθμητή. Γιατί παιδιά εδώ λέει ότι πολλαπλασιάζουμε και τον αριθμητή και τον παρανομαστή και το ένα και το άλλο του κλάσματος μας με τον ίδιο αριθμό. Άρα και ο αριθμητής θα πάει επί 20. Πόσο κάνει 4 επί 20. 4 επί 0, 0, 2, 4, 8. Άρα παιδιά παίρνουμε το 80. 80 εκατοστά λοιπόν παιδιά είναι το ισοδύναμο κλάσμα. Λοιπόν, το καταλάβαμε έτσι. Σβήνουμε την πραξούλα, εσείς παιδιά μπορείτε να την αφήσετε να φαίνεται και πάμε στο επόμενο. 15 εκατοστά. Μάλιστα. Αυτό παιδιά μπορούμε λιγάκι να το μικρύνουμε. Και επειδή παιδιά και το 100 αλλά και το 15 είναι παιδιά και τα δύο πολλαπλάσια τίνος, δεν είναι και τα δύο πολλαπλάσια του 5. Το 100 παιδιά πως γράφεται, γράφεται σαν 5 φορές το 20 όπως είδαμε προηγουμένως. Το 15 πως γράφεται, 5 φορές το 3 ή 3 επί 5. Άρα παιδιά και οι δύο αριθμοί γράφεται σαν πολλαπλάσια του 5. Να, το γράψουμε και έτσι. 20 επί 5, 3 επί 5. Και οι δύο αριθμοί λοιπόν, και ο 100 και ο 15, δεν γράφονται σαν πολλαπλάσια του 5. Άρα σίγουρα, παιδιά, διαιρούνται με το 5. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ισοδύναμο κλάσμα, διαιρώντας και τον αριθμητή δια 5 και τον παρανομαστή δια 5. 15 δια 5 μας κάνει 3 και 100 δια 5 όπως δείξαμε εδώ παιδιά, το 5 στο 100 χωράει όπως είπαμε 20 φορές. Άρα είναι το κλάσμα, ποιο, το κλάσμα παιδιά 3 20. Μπορείτε να κάνετε παιδιά και επαλήθευση, 100 δια 5 πράγματι μας κάνει 20. 100 δια 5 πόσο, το 5 στο 1 δεν χωράει, τονίζουμε και το 10, το 5 στο 10 χωράει 2 φορές.
2, 5, 10 από 10, 0. Κάτω και το 0. Το 5 στο 0 χωράει 0 φορές. 0 επί 5, 0. Από 0, 0. Να το. Άρα πήρε 3. 20 είναι το κλασματάκι μας το ωραίο, το ισοδύναμο. Πάμε τώρα, παιδιά, στο επόμενο. 24 λέει δέκατα μείον πόσο θα μας κάνει το 1. Παιδιά, εδώ όπως βλέπουμε, όπως φαίνεται από τον παρανομαστή, έχουμε την ακέραιη μονάδα η οποία έχει χωριστεί σε 10 κομματάκια. Και θέλουμε να βρούμε 24 δέκατα, 24 δέκατα μείον ποιο κλάσμα πρέπει να αφαιρέσουμε για να πάμε στην ακέραιη μονάδα. Ακέραιη μονάδα, παιδιά, όπως είχαμε δει. Πού το είχαμε δει, Βαγγέλη? Στο κεφάλαιο 13, παιδιά, όταν είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε για τα κλάσματα και τους κλασματικούς αριθμούς. Είχαμε δει, παιδιά, ότι η ακέραιη μονάδα, αυτό που λέμε δηλαδή το ολόκληρο, το όλον, η ακέραιη μονάδα τι? Ακέραιη μονάδα, παιδιά, είναι το κλασματάκι. Όπου τι συμβαίνει? Ο παρανομαστής είναι ίσως με τον αριθμητή. Δηλαδή, όταν ο αριθμητής είναι ίδιο νουμεράκι με τον παρανομαστή, αυτό το κλάσμα μας κάνει την ακέραιη μονάδα. Να, και δίπλα. Και δίπλα δεν είναι το ίδιο? Ό,τι έχουμε πάνω, έχουμε και κάτω. Και αυτό το κλάσμα μας δίνει την ακέραιη μονάδα. Και εδώ δίπλα. Ίδιο νουμεράκι δεν έχουμε και πάνω και κάτω? Και αυτό το κλάσμα δεν μας δίνει την ακέραιη μονάδα? Και δίπλα και δίπλα και δίπλα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε ένα κλάσμα ο αριθμητής είναι με τον παρανομαστή ίση, τότε αυτό το κλασματάκι μας δίνει την ακέραιη μονάδα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, εδώ όταν μας λέει ο άνθρωπος 1, τι εννοεί όταν λέει 1? Όταν λέει 1 εννοεί 10 δέκατα, μιας και μιλάμε για δέκατα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, το 1 είναι το εύκολο. Να, ας το γράψουμε και εδώ, 10 δέκατα. Άρα σίγουρα εδώ το κλάσμα που λείπει θα έχει παρανομαστεί το 10, σίγουρα. Και αριθμητή τι θα έχει? Τι θα έχει εδώ στη θέση του αριθμητή? Παιδιά, από τα 24 πόσα πρέπει να αφαιρέσω για να μου μείνουν 10? Έχω 24 καραμέλες. Πόσες καραμέλες πρέπει να αφαιρέσω για να μου μείνουν 10? Πόσες, Μαρία? 14, ε. Να το. Αν από τα 24 βγάλουμε τα 14, να το. 24. Βγάζω 14, πόσο κάνει? Αφαιρούμε τους αριθμητές, ε. Είναι, παιδιά, τα κλάσματα ομώνυμα. Έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Οπότε για να τα αφαιρέσουμε, αφαιρούμε τους αριθμητές. Αν κάνουμε λοιπόν 24, παιδιά, βγάζω 14, θα πάρουμε 4 από 4, 0, 1 από 2, 1. Να το, 10. 10 δέκατα, δηλαδή 10 δέκατα, παιδιά, τι είναι? Η ακέραιη μονάδα. Άρα, παιδιά, το κλασματάκι που έλειπε εδώ, δηλαδή ομοιωτέως της αφαίρεσής μας που είχαμε εμπροκειμένο, είναι το 14 δέκατα. Σωστό? Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο επόμενο. Πραξούλες, ε, τι έχουμε εδώ? Διαίρεση κλασμάτων. Τι έχουμε μάθει, παιδιά, στο αντίστοιχο κεφάλαιο της διαίρεσης κλασμάτων? Είχαμε μάθει, παιδιά, σε προηγούμενο κεφάλαιο, όταν συζητάγαμε, παιδιά, τη διαίρεση κλασμάτων. Σε ποιο κεφάλαιο ήταν, η Σμήνη? Ήταν, παιδιά, η διαίρεση κλασμάτων εδώ πέρα. Να το. Ήταν, παιδιά, εδώ πέρα στο κεφάλαιο που βλέπετε, στο κεφάλαιο 20. Οπότε, αν κάποιο παιδάκι δεν το θυμάται, παιδιά, πάμε και μελετούμε τα βιντεομαθήματα για το κεφάλαιο το 20, έτσι, να το 20, διαίρεση κλασμάτων. Πώς γίνεται λοιπόν, παιδιά, όπως τα λέγαμε και τότε, η διαίρεση κλασμάτων στο κεφάλαιο 20? Για να διαίρεσουμε, παιδιά, δύο κλασματάκια, όπως καλή ώρα έχουμε στη συγκεκριμένη άσκησή μας, τι κάνουμε? Λοιπόν, τη διαίρεση την κάνουμε πολλαπλασιασμό. Όπως εδώ λέγαμε τότε, η διαίρεση, παιδιά, τι έγινε? Πολλαπλασιασμός, ε? Και τι άλλο? Και αντιστρέψαμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος. Εδώ στη διαίρεση δηλαδή, παιδιά, παίρνουμε το δεύτερο κλασματάκι και αντιστρέφουμε τους όρους, φέρνουμε τα πάνω κάτω. Αντί για 5 προς 4 γίνεται 4 προς 5. Και πλέον, παιδιά, έχουμε έναν απλούστατο πολλαπλασιασμό που λέμε 2, 4, 8, 3, 5, 15. Να το, καταλάβατε? Λοιπόν, έτσι λοιπόν, έχουμε 1 τρίτο, τη διαίρεση την κάνουμε πολλαπλασιασμό, το δεύτερο κλάσμα το αντιστρέφουμε και το κάνουμε 5 τρίτα. Άρα έχουμε 1 επί 5, 4 επί 3. Άρα έχουμε το κλάσμα 1 επί 5, 5, 4 επί 3, 12. Το αποτέλεσμα λοιπόν, παιδιά, αυτής της διαίρεσης είναι 5 δωδέκατα. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το επόμενο, παιδιά, είναι πολλαπλασιασμός, ε. Α, να κάνουμε, παιδιά, και το άλλο, έτσι, μισό λεπτάκι, επειδή έχουμε και εδώ, παιδιά,
Διαίρεση, ε. Τι θα κάνουμε, τη διαίρεση. Την κάνουμε πολλαπλασιασμό. Και στο δεύτερο κλάσμα, παιδιά, το αντιστρέφουμε. Όπως αντιστρέψαμε το προηγούμενο. Και φέραμε τα πάνω κάτω, έτσι και εδώ. Τα πάνω κάτω, αντί για 4 όγδα, θα γίνουν 8 τέταρτα. Και πώς κάνουμε, παιδιά, το πολλαπλασιασμό. Έχουμε αριθμό επικλασματάκι. Αριθμός, φυσικός αριθμός επικλάσμα. Τι λέγαμε τότε, παιδιά, στο κεφάλαιό μας, συγκεκριμένα στο κεφάλαιο εδώ, παιδιά. Να το, 19, ε. Πολλαπλασιασμός, ε. Κεφάλαιο 19. Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα. Λέγαμε λοιπόν τότε, παιδιά, αν πάτε λίγο να μελετήσετε πάλι τα βιντεομαθήματα εδώ, τι λέγαμε στη θεωρία, παιδιά. Όταν πολλαπλασιάζουμε φυσικό αριθμό με κλάσμα, καλή ώρα εδώ πέρα, τι κάνουμε, παιδιά. Ουσιαστικά, πολλαπλασιάζουμε εδώ, παιδιά, το νουμεράκι με τον αριθμητή. Δηλαδή, όπως κάναμε εδώ, 3 επί 2, οπ, να το 6, να το 3 επί 2. Και από κάτω παρέμεινε παρανομαστής αυτός που είχαμε, δηλαδή, αν προκειμένου το 7, εντάξει. Το ίδιο, παιδιά, θα κάνουμε και εδώ. Θα πούμε 3 επί 8, πολλαπλασιάζουμε το φυσικό αριθμό με τον αριθμητή, 3 επί 8, προς το 4 και ίδιο. Άρα έχουμε 3, 8, 24 τέταρτα ή, όπως έχουμε πει, το κάθε κλάσμα, τι σημαίνει, παιδιά, μία διαίρεση, ε. Το θυμόμαστε έτσι, παιδιά, το κλάσμα γράφεται σαν διαίρεση, ε. Κεφάλαιο 15, είχαμε μάθει τότε ότι ένα κλάσματάκι μπορεί κάλλιστα να γραφεί σαν διαίρεση ή μία διαίρεση μπορεί κάλλιστα να γραφεί ως κλάσμα. Σωστό, σωστό. 24 τέταρτα λοιπόν ή αλλιώς 24 δια 4 που μας κάνει 6 προπαίδια, έτσι παιδιά. Το 4 στο 24 χωράει 6 φορές, όπως άλλωστε λέει και η προπαίδια. Να το, το λέει και η προπαίδια. 6 επί 4 ή αλλιώς 4 επί 6 μας κάνει 24. Σωστό, σωστό. Άρα παιδιά, αυτό εδώ, αυτή η διαίρεση δίνει το αποτέλεσμα 6. Πάμε να κάνουμε και αυτό το πολλαπλασιασμό, παιδιά, τώρα που το καταλάβαμε. Κλάσμα με φυσικό αριθμό. Πολλαπλασιάζουμε το φυσικό αριθμό με τον αριθμητή, οπότε έχουμε 5 επί 3 και παρανομάστε στο 8. 5 επί 3 προπαίδια. Προπαίδια, παιδιά, 5 επί 3 πόσο κάνει, 15. Ή 3 επί 5, παιδιά, πόσο κάνει. Είτε πούμε 5 επί 3, είτε πούμε 3 επί 5, πάλι 15. Άρα, παιδιά, βρίσκουμε εδώ το αποτέλεσμά μας, 15 όγδα. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, είναι το αποτέλεσμά μας για το συγκεκριμένο πολλαπλασιασμό. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, πάνω στις πραξούλες των κλασμάτων. Πάντα οι δάσκαλοι δίπλα σου και η δική σου εκπαιδευτική οικογένεια arnos.gr για να μοιηθούμε στη γνώση και να ταξιδέψουμε σε αυτήν και το ατελείωτο φως της. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά όλοι σας. Σας ευχαριστώ θερμά.